Θαλασσκαράτο, ο οποίος παρακολουθεί την Τριμερή και θα μας πει περισσότερα πού βρισκόμαστε. Καλό πρωινό από την Κύπρο. Η Τριμερή στην πραγματικότητα δεν έχει ξεκινήσει ακόμα. Δεδομένου ότι από αυτό το λεπτό περιμένουμε και τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίσεως, περνάνε και τα τρία μέρη. Όπως γίνεται σε αυτές τις συναντήσεις κάθε φορά, έχει προηγηθεί μια διμερής συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα, του Έλληνα Πρωθυπουργού, με τον οικοδεσπότητα στην Κύπρο, τον Νίκο Αναστασιάδη. Θα ακολουθήσει η τριμερής και μετά ακόμα μια διμερής επαφή του Αλέξη Τσίπρα με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σίση. Τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής συνεργασιών που αναπτύσσει η ελληνική κυβέρνηση στον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου και ενισχύει το γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή. Η Ελλάδα και η Κύπρος πραγματοποιούν τριμερείς συναντήσεις με τις χώρες της Δεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου με στόχο τη σύσφυξη της συνεργασίας. Λειτουργούν ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ευαίσθητη περιοχή. Και με αυτήν λοιπόν την τριμερή συνάντηση αναδεικνύεται ο ρόλος που διαδραματίζει η Ελληνοαιγυπτιακή συνεργασία και ο ιδιαίτερος ρόλος στις εξελίξεις της Μέσης Ανατολής. Τα θέματα που θα απασχολήσουν την σύνοδο σε λίγη ώρα είναι αφορούν στην ενέργεια, αφορούν στην οικονομία, το γεωπολιτικό ενδιαφέρον, βεβαίως και ο τουρισμός είναι κομμάτι της ατζέντας. Πιο συγκεκριμένα θα έχουμε και υπογραφή συμφωνίας για τον τουρισμό, για συνεργασία στον τουρισμό, Κώστα. Είναι αλήθεια αυτό. Λοιπόν, θα δούμε ένα τα θέματα και τα ζητήματα εν αναμονή και της άφηξης του Αιγύπτου Προέδρου. Τα ζητήματα της χάραξης της ΑΟΣ, η αμυντική συνεργασία και βεβαίως θα διεξαχθεί διάλογος για τις περιφερειακές εξελίξεις. Στο οικονομικό κομμάτι θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας των τριών χωρών στον τομέα του τουρισμού με έμφαση στην κρουαζιέρα. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην επέκταση των δραστηριοτήτων των ελληνικών κατασκευαστικών εταιριών σε έργα στην Αίγυπτο και η διαλειμμενική συνεργασία Σουέζ με ελληνικά λιμάνια. Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των τριών χωρών ολοκληρώνεται το συμβολικό αλλά και εμβληματικό έργο της φύτευσης ελαιώνα από την Ελλάδα και την Κύπρο στην Αυρή. Να σας πω ότι όπως με ενημερώνουν από στιγμή σε στιγμή Νίκο και Μέρη, περιμένουμε να μπει εδώ στον άδειο χώρο του Προεδρικού Μεγάλου της Κύπρου η αυτοκινητοπομπή με την οποία έρχεται ο Αιγύπτιος Πρόεδρος Σίση. Και θα είναι ενδιαφέρον να δούμε τις πρώτες δηλώσεις τους μπροστά στην κάμερα, εφόσον υπάρξουν. Θα έχουμε εικόνα της άφηξης του Αιγύπτου Προέδρου Αλ Σίση για να ακολουθήσει στη συνέχεια η τριμερή αυτή συνάντηση. Πολύ σημαντική συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Κύπριο Πρόεδρο με ζητήματα, τα έχουμε πει εδώ από την εκπομπή. Είναι μεγάλη η κυβερνητική αντιπροσωπεία. Είναι ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Κοτζιάς. Είναι ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, ο κ. Νίκος Παπάς. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταθάκης. Τουρισμού, Έλληνα Κουντουρά. Και ο Υπουργός Εξωτερικών. Και η κυβερνητική αποστολή δείχνει και τους τομείς, την ατζέντα στους οποίους θα επικεντρωθούν και τις συμφωνίες που θα ακολουθήσουν. Είναι η αγωγή. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.